Εσύ, όποιος και αν είσαι, μη προσπαθείς να με βλάψεις. Έχω κάνει συμβόλαιο με τον κύριο στον ίδιο, τον νέο σφόρο. Του πουλήσα την ψυχή μου. Τ' ακούς, του πουλήσα την ψυχή μου. Όταν πεθάνω, θα την πάρεις στον Άδη. Αλλά σε αυτή τη ζωή δεν έχεις δικαίωμα να με βλάψεις. Είναι ο μάγος του, ο υπηρέτης του. Απάντησέ μου τώρα. Σ' ακούω, Κυπριανέ. Σε ρωτάω, πού είσαι, ποιος είσαι, δε φαίνεσαι. Είμαι ο δαίμονας της πορνείας και της δυσπιστίας. Κρύβομαι μέσα στο σκελετό. Κοίταξε το σκελετό πώς κινείται. Σε ρωτώ, ποια είναι η δουλειά σου, πώς βασανίζεις τους ανθρώπους. Αν κανείς ανήκει στον ψηλοσταυρωμένο και μελετά το Ευαγγέλιο για να στερεώνεται η πίστη του, τότε πρώτα-πρώτα του ρίχνω στο μυαλό τόσες και τόσες αμφιβολίες, ώστε τον κάνω άπιστο ή ολιγόπιστο ή δυσπιστο. Αυτό που λες, το κάνεις πρώτα-πρώτα, μετά από εκεί τι κάνεις. Όσα μαθαίνεις, Κυπριανέ, από έναν διάβολο, θα τα ξεπληρώσεις μια μέρα μας σε μένα. Το ξέρω πως έμπλεξα άσχημα δυστυχώς. Απάντησέ μου όμως, πώς βασανίζεις τους ανθρώπους. Είμαι ο δαίμονας της πορνείας και απιστίας. Κανείς κλέφτης δεν παρακολουθεί τόσο προσεκτικά ένα σπίτι που θέλει να κλέψει, όσο εγώ τις ψυχές. Πορνεία και ακαθαρσία. Μου αρέσει να κάνω τους παντρεμένους να απατούν ο ένας τον άλλο και να μη χαίρουν. Ρίχνω τα αισχρά μου βέλη στο μυαλό των νέων σας και τους κάνω να κυλούνται σε πορνείες πριν παντρευτούν νόμιμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους πρόχνω σε ανομαλίες και αχαρακτήριστες πράξεις για να παροργήσουν το Θεό. Τους φορτώνω αγιάτρευτες αρρώστιες. Σταμάτα! Σταμάτα! Όχι άλλες. Μετά τι του κάνεις. Να διασκεδάζω. Κάθομαι και απολαμβάνω τη συνέχεια. Όταν τον παραλαμβάνουν άλλοι δαίμονες, όπως του φόνου, του φθόνου, του μίσους, της απελπισίας, της αυτοκτονίας, εγώ απολαμβάνω. Είμαι ο Μέγας, ο μεγαλύτερος. Προσκύνησέ με, Κυπριανέ. Προσκύνησέ με! Σταμάτα και φύγε. Εξαφανίσου. Άσε με να ξεκουραστώ. Αλλιώς θα το αναφέρω στον αρχηγό σου, τον νεοσφόρο. Έβλεξα με τους διαβόλους. Ότι θα επιβάλλουμε τη θρησκεία σας με τα όπλα μας, μεγάλοι θεοί. Σας υποσχόμαστε. Μητέρα, δεν θέλω να σου το κρύβω. Δεν μπορώ να παραδεχτώ ότι αυτά τα αγάλματα που πιστεύετε είναι θεοί. Αυτά μπορούν να τα πιστεύουν οι αδιάφοροι, οι αμόρφωτοι και οι απολύτιστοι. Που πιστεύετε, είπες. Γιατί εσύ δεν τους πιστεύεις, Ιουστίνη. Ο Θεός είναι πνεύμα, μητέρα, και όχι ύλη. Για σκέψου το λίγο. Ιουστίνη, πώς τολμάς να βλασφημείς τους μεγάλους θεούς μας. Μητέρα, μην υποκρινόμαστε. Αυτοί οι θεοί ούτε ακούνε, ούτε βλέπουν, ούτε μπορούν να βοηθήσουν. Ούτε εμάς, ούτε τον ίδιο τον εαυτό τους. Ιουστίνη! Πάρτε τη θρησκεία των χριστιανών, για παράδειγμα, και θα καταλάβετε. Αυτή μπορεί να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις μας. Μητέρα, σου λέω ότι οι χριστιανοί έχουν δίκιο. Και εσείς άδικο. Αν ο πατέρας σου ήξερε τι κάνεις. Πολύ φοβάμαι πως θα σηκότανε με τα ίδια του τα χέρια, παιδί μου. Πρέπει να ομολογήσω την αλήθεια, μητέρα. Ο πατέρας για επαγγελματικούς λόγους δεν θέλει να δει την αλήθεια.
Ο Θεός μας έπλασε για να σκεφτόμαστε λογικά και ελεύθερα. Δεν μπορώ να πιστέψω σε κάτι που δεν είναι λογικό και ούτε απαντά στις ερωτήσεις μου. Με άλλα λόγια μου λες, πώς είσαι χριστιανή. Ναι, μητέρα, το ομολογώ. Είμαι χριστιανή και θα τιμήσω την αλήθεια αυτή ακόμα και με κίνδυνο της ζωής μου. Μεγάλο ή μικρό δικό μου είναι. Εγώ είμαι ο έμπορος, εγώ θα το λύσω. Εσύ όμως, εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Μπορείς. Πώς δεν μπορώ. Εγώ σε αυτή τη διεφθαρμένη πόλη μπορώ να κάνω μάνες και πατεράδες να θρηνήσουν. Να καταστρέψω πρίγκιπες και βασιλιάδες, θρόνους και παλάτια, στρατιώτες και στρατούς ολόκληρους. Να αφανίσω και να εξαφανίσω. Εγώ και μόνον εγώ. Άσε τα μεγάλα λόγια και πες μου τι μπορείς να κάνεις. Οτιδήποτε το κακό. Άμεσα ή έμεσα. Κακό να είναι μόνο. Πες μου τι θες. Από εκεί και πέρα είναι δική μου δουλειά. Δική μου και του αρχιδιαβόλου του Βελζεβούλ. Μπορείς να καταστρέψεις τις φυτίες. Να μην μείνει σιτάρι για σιτάρι ούτε κριθάρι. Να θρηνήσουν τα αμπέλια. Να θρηνήσουν οι ελιές. Και να σβήσουν όλες τις σοδιές. Πες μου μάγε με τους διαβόλους σου. Μπορείς. Μπράβο κακία. Κακία, πονηριά και φιλαργυρία. Εσύ είσαι χειρότερος από μένα. Δεν ήρθα εδώ για να με κρίνεις, αλλά για να κάνουμε δουλειά. Σαν πως εσύ όμως μου φαίνεσαι κουτός. Άντε παράτα μας. Στάσου, μη χυμώνεις. Θα κάνω αυτό που θέλεις. Έλα, λέγε. Δηλαδή. Αυτός θα στείλει μια λεγεώνα από δαιμόνια να ξεσηκώσουν θύελες, καταιγίδες. Φροντές αστραπές ολόκληρες, να ξεριζώσουν δέντρα, να ρίξουν τη θάλασσα στη στεριά, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα. Όταν σε μια χώρα δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι, οι δαίμονες παίρνουν εξουσία. Οι μάγοι θησαυρίζουν και οι διαβόλοι κάνουν το κέφι τους. Λοιπόν, κατέβαινε 10 χρυσά μπροστά και τα υπόλοιπα σε μια εβδομάδα, μόλις τελειώσει το κακό. Αυτά είναι μόνο τα δικά μου. Τι! Μόνο δικά σου! Έχουμε και δεύτερους. Εγώ είμαι έντιμος μάγος. Στο είπα ξεκάθαρα. Δεν άκουσες για τις λεγεώνες των δαιμόνων που θα δουλέψουν. Ό,τι κακό συμβεί, κακό του κεφαλιού σου. Για κάντο μου πιο λιανά. Εγώ είμαι ένας μεσίτης ανάμεσα σε σένα και στο διάβολο. Ένα medium, όπως λένε στα λατινικά. Εσύ θα ξεκαθαρίσεις τους υπόλοιπους λογαριασμούς σου απευθείας με τον αρχηγό μας, τον διάβολο. Αυτός δεν παίρνει χρήματα. Τα χρήματα τσούζουν εσένα, τσιγκούνα, ρε. Δεν παίρνει χρήματα. Όλα τα άλλα είναι για γένια. Τι παίρνει. Μια τρίχα από τα μαλλιά σου. Θα του τη δώσω για εγγύηση. Τρίχα. Πάρε όσα τρίχες θέλεις. Έλα, έλα. Έλα, έλα, δώσ' το χέρι, έλα. Thank you.
μεσάνυχτα. Δεν μπορώ να κλείσω μάτι, να κοιμηθώ. Μόλις κλείσω τα μάτια μου, ακούω να βογκάνε, να κλαίνε. Πάει, θα τρελαθώ. Τι έχω κάνει ο Άμυρος? Δεν έχω σκοτώσει το κουνούπι. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα τρελαθώ. Εσύ δεν πήγες στους μάγους να σου λύσουν το πρόβλημά σου? Κάνει καλό ο διάβολος. Τους κουβάλισες όλους εδώ μέσα. Πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτό το σπίτι. Τι είναι, τι έχεις, τι συμβαίνει? Αυτό εκεί στο πάτωμα. Αυτή η τριχιά. Ναι, πάρτε και καύτη, να μην τη βλέπω. Τι ήθελα, Άμυρος, και έμπλεξα με διαβόλους και με μάγους. Αυτά παθαίνει όποιος πηγαίνει στους μάγους. Εγώ φεύγω, αυτό το σπίτι στήχιασε. Στήχιασε! Καθίστε. Πάγια και πιανέ. Τι τρέχει? Μισώ τη γειτόνισά μου. Και θέλω κάτι κακό να τη συμβεί. Να υποφέρει και να χαρώ. Μπράβο. Βλέπω ότι είσαι μια πολύ καλή ψυχή. Χαίρεσαι όταν οι άλλοι υποφέρουν. Είσαι κόρη του αφεντικού μας. Αν κι εγώ δεν είμαι σαν και σένα, θα σε βοηθήσω. Είμαι αναγκασμένος να το κάνω. Λοιπόν, θέλω ένα χρυσό νόμισμα για τις υπηρεσίες μου και το αφεντικό μου θα πληρωθεί απευθείας από σένα. Πες μου τώρα για τη γειτόνισσά σου. Ακούω. Δεν είναι πλούσια, αλλά είναι παντρεμένη και έχει ένα παιδάκι. Αγαπάει πολύ τον άντρα της. Πάρε και το νόμισμα. Πρέπει να μου φέρεις αίμα. Ο διάβολος θέλει αίμα. Πού να βρω εγώ το αίμα? Δεν ξέρω. Βγάλ' το από πάνω σου. Τότε εγώ θα στείλω ένα δαίμονα να κάνει τον άντρα της να τσακωθεί μαζί της. Εσύ θα έχεις ανοιχτό το παράθυρο να την ακούς και να χαίρεσαι. Αυτό που θέλεις θα γίνει. Αλλά κι εσύ θα πληρώσεις. Αυτό θέλω. Να ξέρεις πόσο τη μισώ. Πήγαινε. Πήγαινε, κόρη του διαβόλου. Πήγαινε. Αχ, πόσο χαίρομαι. Καλά να πάθει. Χαίρομαι. Καλημέρα σας, κύριε. Τι θέλετε? Ο σύζυγός σας δεν είναι ο κύριε Πάρης? Μάλιστα, ναι. Τι θέλετε? Πηγαίνετε! Τρέξτε να δείτε! Κάποιος αόρατος λέει, τον έσπρωξε και έπεσε από τα λογό του. Πονάει πολύ. Τι? Σφορά μου. Άνοιξα λάκκο για εκείνη και πέσα εγώ μέσα. Έλα, αυτή τσαναφικά. Κάνε γρήγορα. Ο γιος σου έπεσε από την κέφυρα και έσπασε το πόδι. Κάνε γρήγορα, πιάσου. Γρήγορα, Περικλή, έλα να πάμε. Εγώ φταίω. Καλά να πάθω, καλά έπαθα. Πήγα στο μάγο να κάνω κακό στους άλλους και το κακό ήρθε στο κεφάλι μου. Είμαι ερωτευμένος με την Ιουστίνη, την κόρη του Εδέσιο, του Άρχοντα.
Έτσι, ε. Μην απελπίζεσαι. Είναι μικρό πράγμα για μένα. Σε ευχαριστώ, μάγια μου. Έχω πολλά λεφτά, θα σε κάνω πλούσιο. Ναι. Ναι. Αν καταφέρεις την Ιουστίνη να με ερωτευτεί, θα σε κάνω χρυσό. Μην ανησυχείς. Είναι απλούστατο για μένα. Πήγαινε και έλα σε μερικές μέρες. Η νέα θα είναι τρελά ερωτευμένη μαζί σου. Και πώς θα τα καταφέρεις αυτά, εσύ, μάγια μου? Μη ρωτάς. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Δεν μου χρειάζεται πολύς καιρός. Φτάνουν τρεις μέρες. Πήγαινε. Άντε στο καλό. Σε ευχαριστώ. Είμαι μέσα στον κύκλο. Δεν έχετε δικαίωμα να με χτυπήσετε ή να με βλάψετε. Αυτό είναι αίμα. Ε, θυσία, σατανά. Έλα χωρίς τη μυρωδιά σου. Βρώμη και δαίμονα της πορνείας. Έλα, αλλά μη φέρεις τη δυσοσμία σου. Αναστάτωσα πόλεις και χωριά. Τι είναι αδύνατο σε μένα? Τίποτα. Έβαλα γιους να σκοτώσουν τους γονείς. Δημιούργησαν επανόρθωτη έχθρα στα ζευγάρια και στα αδέλφια. Εμπόδισα εκείνους που θέλανε να μείνουν αγνοί. Εμπόδισα τους μοναχούς να ζουν σε σπηλιές. Να νηστεύουν σαν να ήταν άσαρκοι. Τους άναψα την επιθυμία των γυναικών. Άλλους που ήθελαν να εγκαταλείψουν τον κόσμο και να ζουν σαν άγγελοι, τους έκαναν να αλλάξουν γνώμη. Πρόσεξε, Κυπριανέ, τα γεγονότα θα τα αποδείξουν. Δεν θέλεις η Ιουστίνη να ερωτευθεί τον Αγλάιο? Ακριβώς. Πάρε αυτό το δοχείο. Χύσε το περιεχόμενό του γύρω από το σπίτι της Ιουστίνης. Κι αν δεν ερωτευθεί τον Αγλάιο, να μην με πιστέψεις πια, Κυπριανέ. Θα μείνω μαζί της, ώσπου να τον ερωτευθεί. Έπεσε. Έπεσε η ωραία Ιουστίνη. Περάστε, περάστε. Έχουμε τίποτα νεότερο? Υπομονή. Θα γίνει σε τρεις μέρες. Πάρε αυτό το δοχείο και χύσε το περιεχόμενό του γύρω-γύρω από το σπίτι της Ιουστίνης. Σε τρεις μέρες το αργότερο θα πέσει σαν όριμο φρούτο στην αγκαλιά σου. Μόλις σε αντικρίσει, Αγλάιε. Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, χτες το βράδυ ένιωσα πολλές ακάθαρτες και βρώμικες σκέψεις, αλλά μόλις έφερα το Άγιο όνομά σου στο στόμα μου και έκανα το σταυρό μου, διαλύθηκαν αμέσως σαν καπνός. Κατά το ρητό που λέει ότι ο εχθρός άνοιξε ένα χαντάκι για τον ευσεβή,
Αλλά έπεσε ο ίδιος αυτό. Αχ, το παλιοκόριτσο! Με κάψε με το σταυρό! Με κάψε, Κυπριανέ! Τι συνέβη, δημόνιο? Τι έγινε? Τι τρέχει? Αχ, έκανε το σταυρό της και με κάψε το παλιοκόριτσο! Τι έκανε, είπες? Εξήγησε. Έκανε το σημείο του εσταυρωμένου, του Μανώλη, και με κάψε ο σταυρός. Αχ, δεν ξαναπηγαίνω. Τι μου έκανε? Ποιος είναι ο Μανώλης? Ποιο είναι το σημείο του Μανώλη? Δεν καταλαβαίνω. Ο Μανώλης, ο Εμμανουήλ, είναι ο γιος της Μαρίας της Παρθένου. Πού ζεις, κοιμάσαι? Αχ, τι παλιό Ιουστίνη! Βλέπω δάκρυα. Κλαίνε κι οι διαβόλοι. Αν κλαίνε, λέει, αν κλαίνε. Αχ, με κάψε που να την κάψει ο Ναζωρέας. Πήγαινε, πήγαινε ξανά. Θα με ξεφτελήσει στον Αγλάιο, πήγαινε. Όχι, πήγα. Στάθηκα από μακριά πριν από λίγο. Κάνει και ξανακάνει αυτό το φρικτό σημείο. Δεν μπορώ να πλησιάσω. Λυπάμαι, δεν θέλω να μου το ξαναπείς. Δεν θα ξανάρθω εδώ. Φεύγω! Θα πάω κοντά της. Πέρασαν οι τρεις μέρες. Είναι δικιά μου πια. Σαν όριμο φρούτο θα πέσει η ωραία Ιουστίνη. Ιουστίνη, Ιουστίνη μου, το ξέρω ότι άλλαξες γνώμη και θέλεις να με παντρευτείς. Έλα, 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 πες το, μην τρέπεσαι, μην τρέπεσαι. Αν δεν εξαφανιστείς αμέσως, θα βάλω τις φωνές. Σατανά, με ξεφτέλησες. Με ξεφτέλησες! Στείλε μου έναν μεγαλύτερο δαίμονα για την Ιουστίνη! Εδώ είμαι εγώ! Ο μεγάλος διάβολος! Ο προηγούμενος δαίμονας απέτυχε, είπες! Αυτός είναι ένας τυποτένιος! Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος! Ο βρωμερότερος! Εμπιστεύσου σε μένα το κοριτσάκι και θα δεις! Αισθάνθηκα έντονους πειρασμούς. Θα προσευχηθώ, γιατί πιστεύω ότι ο εχθρός κάτι πάει να κάνει. Αλλά θα πιαστεί στην ίδια του την παγίδα. Ο Κύριος Υπερθένος Μαρία και όλοι οι άγγελοι να είναι μαζί σου, κόρη. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Κυπριανέ, με έκαψε η παλιοφρίσκα, το παλιοθήλικο. Αχ, με έκαψε όπως και τον προηγούμενο δαίμονα. Μου έκανε εκείνο το σημείο, εκείνο το φρικτό σταυρό. Τι? Ναι, κυρία μου, τι μπορώ να κάνω για σας? Είμαι μια θρήσκια, ηλικιωμένη κυρία. Και ξέρω πως κι εσύ είσαι θεοσεβούμενη. Με έστειλε ο Πανάγαθος που σ' αγαπάει. Θέλω να είμαστε κοντά, να βοηθάει μια την άλλη πνευματικά. Θαυμάσια, υπέροχα. Το πιο ωραίο, το πιο τρεχνό και το πιο καλό είναι όταν αδελφοί προσευχόμενοι ζουν μαζί, ε? Ναι. Ελάτε, καθίστε. Ιουστίνη, είσαι μια πολύ όμορφη κοπέλα.
Και πιστεύω ότι έχεις πολλές χάρες, και πνευματικές και ψυχικές. Δεν πρέπει εσύ κανονικά να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια? Δεν είναι καλό αυτό που σου λέω? Αυτό είναι καλό, αδελφή μου, αλλά για άλλα κορίτσια, όχι για μένα. Μην το λες αυτό. Μπορεί να μεγαλώσεις παιδιά, να κάνεις μια καλή οικογένεια, χριστιανική. Δεν είναι κακό αυτό, Ιουστίνη? Δεν είναι κακό, αλλά εγώ διάλεξα κάτι ανώτερο. Προτίμησα να αφιερώσω τη ζωή μου στο Χριστό και να ζήσω όλη μου τη ζωή αγνά και παρθενικά. Σκέψου την έγαμη ζωή, τι ωραία που είναι. Τις ωραίες στιγμές, τις τρυφερές των παντρεμένων. Ε, ωραία. Και σε ρωτώ, τι θα γινόντουσαν όλες αυτές οι κοπέλες άμα δεν παντρευόντουσαν? Αν δεν ήθελαν να παντρευτούν όλα τα κορίτσια, ε. Ναι, φαντάζεσαι τι κακό που θα ήτανε? Αν το αδύνατο μπορούσε να γίνει δυνατό, τότε θα άλλαζε η φύση των ανθρώπων και θα γινόντουσαν όλοι άγγελοι. Πάντως, αδελφή μου, δεν ξέρω, νιώθω κάτι άσχημα εδώ μέσα. Σαν τι? Γιατί τις ωραίες στιγμές τις κάνεις άσχημες? Τι έπαθες? Δεν ξέρω, αλλά νιώθω ένα κύμα κακών σκέψεων να μου έρχεται όταν μιλάς εσύ. Δόξα τω Θεώ, όμως είναι η ώρα του Εσπερινού τώρα και θα μπορέσουμε να απευθύνουμε την προσευχή μας σε εκείνον και να σωθούμε. Αχ, τα κοκαλάκια μου! Τα κοκαλάκια μου! Τι είναι, τι έπαθες? Τα κοκαλάκια μου φωνάνε. Έχω ρευματισμούς. Τι μου έκανες, μωρή? Τα κοκαλάκια μου. Κουράγιο, αδελφή μου, κουράγιο. Άλλωστε δεν κάνει και τόσο κρύο. Έλα όμως, έλα αδελφή μου, είναι η ώρα να κάνουμε την ασπερινή μας δέηση. Όχι, κοριτσάκι μου, τι την κάνεις τη φωτιά, γιατί την έβες τη φωτιά? Η φωτιά είναι τα κάρβουνα. Και αυτό είναι λιβάνι, δηλαδή θυμίαμα. Κάνει δύο καλά. Προσκαλεί τον Πανάγαθο και διώχνει τον διάβολο. Αλλά εκείνοι που αγαπούν τον διάβολο δεν αντέχουν καθόλου στη μυρωδιά του. Όχι, όχι, αδελφούλα μου, σε παρακαλώ, πάρτο. Δεν μπορώ τώρα να συγκεντρωθώ, αργότερα, σε παρακαλώ, πάρτο. Καλά, καλά, ησύχασε, δεν πειράζει. Κάθισε εσύ να μην κουράζεσαι και θα με παρακολουθείς όσο θα προσεύχομαι εγώ. Σε παρακαλώ, μην αργήσεις στο σημείο του εσταυρωμένου Εβραίου. Ναι, ναι, καλά το κατάλαβα ότι είσαι αντίχριστη. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ μου. Αχ! Αχ! Και πάλι αχ! Όχι, Κυπριανέ! Όχι! Όχι αυτή! Την Ιουστίνη! Οποιαδήποτε άλλη! Αλλά όχι αυτό το κορίτσι! Αχ! Χάθηκαν οι γυναίκες επιτέλους! Το μιλήθιο Παναγλώριο! Θα δεις τι θα το κάνω! Έκανε λίγο το σταυρό του ξυλοσταυρωμένου Χριστού της και με έκαψε! Με έκαψε! Λυπάμαι, Κυπριανέ, λυπάμαι! Βρες οποιαδήποτε άλλη, αλλά όχι αυτή τη γυναίκα! Αυτή ανήκει στα Χριστά. Δεν μπορώ να την αγγίξω ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος. Είναι ο Χριστός δυνατότερος από σένα? Αφού είναι ο σαρκωμένος Θεός, αυτός είναι ο παντοδύναμος. Αυτός μας δημιούργησε. Λοιπόν, Κυπριανέ, ο σταυρός του. Ο σταυρός του, όσο μας καίει. Όπου τον κάνουν, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Με συγχωρείς, Κυπριανέ. Βρες οποιαδήποτε άλλη γυναίκα, αλλά όχι αυτήν. Βρες μια άλλη που να μην ανήκει, να μην ανήκει στον εσταυρωμένο. Το γιο της Μαρίας. Έτσι, Βρες κάποια που να μην το κάνει, να μην το φοράει απάνω της αυτό το φοβερό σημείο του σταυρού που μας καίει. Τότε, τότε μόνο να με καλέσεις. Έτσι. Έτσι.
Άρα, υπάρχει κάποιος πιο δυνατός από τον Σατανά. Δεν το ήξερα. Ούτε ήξερα πως όποιος κάνει το σταυρό του είναι πιο δυνατός από τον διάβολο. Ακόμα και ένα παιδάκι. Ακόμα και ένα κοριτσόπουλο σαν την Ιουστίνη. Πρέπει να πάω στην Ιουστίνη, να τα μάθω όλα. Να ξεφορτωθείς τους δαίμονες, θα κάψεις κάθε μαγικό βιβλίο. Εγώ, ο Κυπριανός, ομολογώ ότι αποτάσσω με τον Σατανά. Έργο του και τη λατρεία του. Και αποκόπτω κάθε σχέση με τους υπηρέτες του. Είτε λέγονται μάντης, είτε αστρολόγοι. Μεσολαβητές, μέντιουμ, γοητευτές, επαϊδοί, αλχημιστές, πυροβάτες, ιονοσκόποι, νεφοδιώκτες, ιατροπνευματιστές, εντεροσκόποι, υπατοσκόποι, εγκαστρίμηθοι, ονειροερμηνευτές και μόλο το συρφετό του Σατανά. Αυτό είναι αβατόπετρα, για να μην με πιάνει το μάτι. Και σε ρωτώ, έχει τη δύναμη μία πέτρα, έστω και αν έχει ζωγραφισμένο πάνω της το μάτι, να σε προφυλάξει από τη συνεργασία δαιμόνων και φθονερών ανθρώπων? Και βέβαια όχι. Τα άλλα τι είναι? Αυτό είναι κέρατο. Αυτό είναι ένα μαχαιράκι. Αυτό είναι μια σφαίρα. Νόμιζα ο ταλέπορος ότι αυτά εμποδίζουν τον Σατανά να με πειρά. Αυτά βοηθούν τους δαίμονες, γιατί είναι δικά τους αντικείμενα. Αλλά υπάρχει ο Τίμιος και ένδοξος σταυρός, το σύμβολο της νίκης του καλού κατά του κακού, το σύμβολο της θυσίας του αναμάρτητου σαρκοθέντος Ιού και Λόγου του Θεού, που μπροστά σε αυτόν τρέμουν και φρύτουν οι φάλαγγες των δαιμόνων, όπως είδες και ο ίδιος, γιατί δεν μπορούν ούτε καν να τον αντικρίσουν. Αχ, πόσο σκληρός Κύριος ήταν ο διάβολος, πόσο χαίρεται να βασανίζει τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να σου περιγράψω, Ιουστίνη, παιδί μου, τους εφιάλτες μου, τους ξυλοδαρμούς, τους βασανισμούς και το μέγεθος της κακίας του, του μισάνθρωπου δαίμονα. Θάρρος, τα παλιά πέρασαν. Η ζωή σου ανανεώνεται. Ξαναγεννιέσαι. Αποτάσσε τον Σατανά, τους μάγους του, τα έργα του και τη λατρεία του. Αποτάσσε. Αποτάσσε τον Σατανά, τους μάγους του, τα έργα του και τη λατρεία του. Αποτάσσε. Αποτάσσε τον Σατανά, τους μάγους του, τα έργα του και τη λατρεία του. Αποτάσσε με όλη μου την ψυχή. Να, καταχαίω κάθε βιβλίο, κάθε αντικείμενο, κάθε δαιμονικό. Τώρα στρέψε προς Ανατολάς, προς τον Χριστό. Συντάσσεσαι τον Χριστό. Συντάσσω. Συντάσσεσαι τον Χριστό. Συντάσσω. Συντάσσεσαι τον Χριστό. Συντάσσω. Οι δαίμονες δεν έχουν πια εξουσία επάνω σου. Μάλλον εσύ έχεις εξουσία επάνω σε αυτούς. Σύντομα, Κυπριανέ, θα γίνεις ιερέας του Θεού και αργότερα αρχιερέας.
δέντρα δεν έβγαλαν καρπούς. Το στάρι το ίδιο. Τα μπένια χειρότερα. Τι γίνεται? Ο τόπος γέμισε μάγους που σπέρνουν την καταστροφή. Ελάτε, αδέρφια μου. Πάμε να προσευχηθούμε και θα έρθει η χάρη του να διώξει τη συμφορά. Πέστε στους ιερείς σας να λειτουργούν καθημερινά. Έτσι και η ευλογία του Κυρίου έρχεται και τα έργα των μάγων δεν θα μπορούν να σας βλάψουν. Ελάτε, πάμε. Ηρέμησε, παιδί μου. Ηρέμησε, μην κάνεις έτσι. Πάτερ μου, βάζω τα έπιπλά μου στο σπίτι και όταν επιστρέφω τα βρίσκω στον κήπο. Πάω να τρελαθώ. Από τότε που έγινες χριστιανός και υποσχέθηκες να μην ξαναπάς με το μέρος του διαβόλου, μήπως καταπιάστηκες με δαιμονικά πράγματα? Επέστρεψες καθόλου σε αυτόν? Δυστυχώς, δυστυχώς. Βρήκα ένα μαγικό βιβλίο και το διάβασα λίγο, πολύ λίγο. Πήγαινε και κάψ' το αμέσως. Και ό,τι άλλο βιβλίο ή αντικείμενό του. Γιατί του δίνει το δικαίωμα να έρχεται στο σπίτι σου. Μετά πάρε έναν ιερέα να σου κάνει αγιασμό. Έτσι θα χάσει κάθε δικαίωμα πάνω σου. Να γίνεις άνθρωπος της Εκκλησίας. Πάτερ Κυπριανέ, η γυναίκα μου έγινε αγελάδα. Όχι, δεν έγινε αγελάδα. Κάποιος μάγος έστειλε ένα δαιμόνιο και την γύρτωσε για να τη βαρεθείς και να την αφήσεις. Και μετά κάποιος άλλος που τη συμπαθεί να την παντρευτεί. Κακία των ανθρώπων. Ελάτε, ελάτε να προσευχηθούμε. Ας προσευχηθούμε τώρα. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, Βασιλεύ των Βασιλευόντων και Κύριε των Κυριευόντων, δόξεσαι. Εγώ, ο ταπεινός δούλος σου Κυπριανός, σε παρακαλώ, όπου επελαιώνασαι η αμαρτία, να υπερπερισσεύσει χάρη σου. Εγώ, ο πρώην κακός και ανάξιος, εκράτουν τα νέφη και ούκε βλάστανον, τα πίμνια των προβάτων και ούκε πιούν γάλα, τα αιγίδια και ούκε γένων, τους άνδρες και ούκε σμίγοντο μετά των γυναικών αυτών, τας μητέρας και ούκε τεκνοποιούν, τα πλοία και ούκε έπλεον, τα εργαστήρια και ούκε εργάζοντο, τους αλλοίς και ούκε χιλίευον, τους κήπους και ούκε πίουν λαχανικά, τα δέντρα και ούκε καρποφόρουν, τους ποταμούς και ούκε έτρεχον, τους μήλους και ούκε γύριζον. Αδελφούς και ανδρόγυνα, εις αφιλείο των έχθραν έφερον και τους διεχώριζον, άρτη την εμήν προσευχήν ενώπιόν σου. Κύριε του Ελέους, δέξου θυσίαν ευπρόσδεκτον και πας άνθρωπος έχων πνεύμα πονηρίας καθαριστεί όλος. Ή αγρός, ή κήπος, ή κτήμα, ή μήλος, ή πλοίων, ή αλιεύς, ή μελίσιον, ή έμπορος, ή επιστήμων, ή άρχων, ή τεχνίτης, ή μεταξοσκόλης. Επί τη επικλήση του Παναγίου σου ονόματος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, φεύξονται οι δαίμονες, δραπετευθύσονται και καταργηθήσονται επονηρία αυτών. Και τα νέφη δώσωση με αυτόν επιπάσαν την γην, και η γη δώσει τα γεννήματα αυτής εις των καιρών αυτών. Και τα δέντρα κακορποφορήσωση, και οι αμπελώνες εφορήσωση πλήθος βοτρίων, και οι γυναίκες λυθίσονται και ελευθερωθήσονται από του κακού των μητρών αυτών. Αμήν. Μπορούσε ένας μάγος να κάνει μάγια ακόμα και στους χριστιανούς? Καλή ερώτηση. Το μάτιασμα, ο φθόνος, τα μάγια μπορεί να επιδράσουν στους χριστιανούς αν είναι χριστιανοί κατ' όνομα και δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν κοινωνούν, δεν φοράνε το σταυρό. Τότε ο διάβολος κατά τα έργα τους μπορεί να έχει κάποια επίδραση σε αυτούς όπως και σε εκείνους που δεν είναι χριστιανοί. Δυστυχώς, πάτερ μου. Χάστε με την τακτική επαφή με την εκκλησία. Το ξέρω. Έχεις να μεταλάβεις 35 μέρες. Και αυτή η μεγάλη αποχή σε εξέθεσε σε κίνδυνο. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε εν ειρήνη. Και μόνο απομακρύνεστε από τη Θεία Κοινωνία. Σε ευχαριστώ, πάτερ μου.
Σε ευχαριστώ που έβγαλες το δαιμόνιο από το παιδί μου. Σε παρακαλώ, θεράπευσε το στομάχι μου. Με πονάει πολύ. Σε παρακαλώ, πάτερ μου. Εσένα δεν μπορώ να σε κάνω καλά. Δεν μπορώ ούτε καν να σου διαβάσω. Φύγε. Φύγε, δεν θέλω ούτε να σε βλέπω. Γιατί, πάτερ μου, σε παρακαλώ, διάβασέ μου μια ευχή. Εγώ αδυνατώ να κάνω οτιδήποτε για σένα. Μέχρι ότου πείσεις στο Θεό ότι μετανόησες πραγματικά. Το πάρε δώσε με τους υπηρέτες του διαβόλου. Δένει τα χέρια των ιερέων και κλείνει τα αυτιά του Θεού. Γιατί, τι έκανα, πάτερ μου, δεν σε καταλαβαίνω. Δεν με καταλαβαίνεις. Δεν είναι ντροπή σου να πας στο μάγο να σε θεραπεύσει. Δεν πήγες. Απάντησέ μου. Δυστυχώς, πάτερ μου, πήγα. Μόλυνες το Άγιο Βάπτισμα και τις υποσχέσεις σου ότι αποτάσσεσαι το σατανά. Κάνει ποτέ ο διάβολος το καλό. Ουδέποτε. Μπορεί να θεραπεύσει ανθρώπινο σώμα. Όχι βέβαια. Μόνον ο Θεός, ο οποίος το δημιούργησε, αυτός και μόνο μπορεί να το θεραπεύσει. Μα στην αρχή, πάτερ μου, αισθάνθηκα κάπως καλύτερα. Και μετά έγινες χειρότερα. Ναι, ναι. Μα πώς το ξέρετε? Το ξέρω. Ο μάγος σου στέλνει ένα δαιμόνιο και σου κρατά τα νεύρα για να μην πονάς. Όταν όμως βαρεθείς, αφήνει και τότε γίνεσαι χειρότερα. Στη συνέχεια σε κατηγορεί στο Θεό για άπιστη. Και απαιτεί εξουσία να μείνει μέσα σου ή να σε πειράξει διαφορετικά για να συγκεντριστείς. Μακριά λοιπόν από τους μάγους. Αντίο, πάτερ μου. Αντίο, πάτερ. Πηγαίνετε στο καλό, παιδιά. Χριστέ μου, βοήθησέ με. Πέρασε, παιδί. Έλα, κάθισε. Ευχαριστώ, πάτερ. Χθες το βράδυ, άκουγα τα βήματα του πεθαμένου μου πατέρα. Δεν έκλεισα μάτι όλη τη νύχτα. Άκουσες τα βήματα του πεθαμένου σου πατέρα? Δεν ήταν ο πατέρας σου. Ο πατέρας σου πέθανε και είναι στον ουρανό. Και οι πεθαμένοι δεν κυκλοφορούν ανάμεσά μας όπως νομίζεις. Αν ανήκουν στο Χριστό και έζησαν τη ζωή της Εκκλησίας, πάνε στον παράδεισο. Διαφορετικά πάνε στην κόλαση. Όμως δεν κάνουν περιπάτους εδώ και εκεί. Μα τα άκουγα καθαρά πολλές φορές τα βήματά του. Μάλιστα και την πόρτα που άνοιξε και έκλεισε, όπως συνήθιζε να κάνει όταν ζούσε. Εσύ, παιδί μου, όταν έγινες χριστιανή, δεν δήλωσες να μην επιστρέψεις στο διάβολο? Μα, εγώ δεν γύρισα στο διάβολο. Πώς όχι, αφού μελέτησες αστρολογία. Παρακολουθείς τα ζώδια και τα δαιμονικά οροσκόπια. Έτσι οι δαίμονες απέκτησαν μια μικρή εξουσία πάνω σου. Μικρή, την ονομάζετε αυτή την εξουσία, πάτερ? Πολλές φορές αποκτούν το δικαίωμα να μείνουν και μέσα σου ή να σου εμφανιστούν και να σου ταράξουν τα μυαλά. Και το ανθρώπινο μυαλό δεν είναι φτιαγμένο να υποστεί τέτοια δοκιμασία. Προσευχηθείτε για μένα, πάτερ, να με συγχωρέσει ο Θεός. Και εγώ δεν θα ασχοληθώ ξανά με τα ζώδια. Εγώ θα προσευχηθώ. Και πιστεύω να εξαφανιστούν. Καμιά φορά μπορεί να σε ενοχλήσουν για να σε δοκιμάσουν. Αν δεν τους δώσει σημασία, σιγά σιγά θα φύγουν. Μακριά λοιπόν από την αστρολογία. Ευχαριστώ, πάτερ. Στην ευχή του Θεού. Κυπριανέ, υπηρετούσες τους θεούς μας και με τη βοήθειά τους έγινες πλούσιος. Ναι ή όχι? Μάλιστα. Τότε γιατί τους εγκατέλειψες και παραπλανήθηκες από αυτή τη γυναικούλα? Γνωρίζω πολύ καλά από τους ανθρώπους μου ότι διοικεί ένα στρατό από κορίτσια που τα μάγεψε για κάποιον εσταυρωμένο. Τότε, γιατί μας εγκατέλειψες? Αυτή είναι μια γυναικούλα, ένα κοριτσόπουλο,
Εσύ ένα σοφός. Εγώ εξοχότατε Δούκα Ευτόλμη. Ανακάλυψα από τους ίδιους τους δαίμονες που κρύβονται πίσω από τους θεούς μας ότι φοβούνται το Σταυρό και το όνομα του Χριστού εκατοντάδες φορές περισσότερο από ότι φοβάται το φίδι τα νύχια του γάτου και πολύ περισσότερο από ότι φοβούνται οι μέλισσες στον καπνό, ο λαγός στον κυνηγετικό σκύλο ή η φωτιά το νερό. Μα τι βλακίες λέει αυτός ο φιλόσοφος! Εγώ σας λέω εξοχότατε πως όταν ο Σατανάς αντικρίσει τον χριστιανό από το φόβο του μήπως κάνει το σταυρό του και τον κατακεραυνώσει, πρώτα ετοιμάζεται να δραπετεύσει και μετά αρχίζει να ρίχνει τα βέλη της ειδονής και της κακίας. Τι θέλεις να πεις με αυτό, Κυπρίανε? Θέλει να πει πως οι θεοί που πιστεύετε και πίστευε και εκείνος κάποτε είναι ψεύτικοι, φανταστικοί και ανύπαρκτοι. Και πίσω από αυτούς κρύβεται ο μοναδικός εχθρός, ο διάβολος. Εγώ λέω να αλλάξετε με το καλό. Διαφορετικά θα σας αλλάξω εγώ. Με το ζόρι. Τι θέλετε να πείτε? Θα σας ψήσω! Θα σας κάνω ζωντανούς! Αρκετά και το άστατο σκράσκο! Την αντιόχεια! Και όλη τη συνήθεια! Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Για τον Χριστό και την αλήθεια του, με πολύ χαρά θα δεχτούμε κάθε πληγή. Ίσως αυτό να σας προβληματίσει. Ρίξτε τους στο βράδυ! Θέλω να έχουν υποκύψει από το βασανιστήριο! Εντάξει. Εμπρός έξω! Θάρρος, Ιουστίνη. Θάρρος, παιδί μου. Ας προσευχηθούμε. Εξοχότατε. Με τον Κυπριανό το χάνουμε το παιχνίδι. Και γιατί το χάνουμε? Τους χτυπήσαμε. Τους ξεσκίσαμε με σιδερένα νύχια. Και ούτε έκλαψαν, ούτε καν ξεφώνησαν. Και ο κόσμος άρχισε να πιστεύει σε εκείνον. Να μην πω το όνομά του. Τους ρίξαμε πάλι στη φυλακή. Η κατάσταση είναι σοβαρή, πολύ σοβαρή. Πω, ο Ζωτ, δυο μου αλούτσιν και κουτόκιν δόδετ κι αλούτιε, τα σγίδετ σπυρόης δονυρί, σι δε σταπίνε τίγα ώρα κέκι, γαζδό θμούντι, γαζδό αφορίζεμ δ' αναθέμ, γαζδό μαλκίν, γαζδό ζεμρίμ, γαζδό πενγκίν, βεστηρσί, γοήθεια γιούε, άμυε τσμίε, σούτ κέκι, πακουδέσιε, πλόγκστή, γκρουκσί, μος προμβάιτιε, μαρζί, κρουελαρτσί, πάντρετσί, κρεναρίδες δο τίδερ λαϊθίν δε μαστρίμ, παρέμριντον τε σέντε τ' λαβδρούαρ νι γιέτι γιέτδε, αμήν. Δε σι οφάλ, σι μοσίπερ, σέντόρι, παρακίτη σβέρκουν ετή τζελάβη δε μόρι βδέκεν να αν σπάθε δούκε ονγίτουν η τσέιτ να βίτην 304 πας Κρίστη. Κστού μόρον κουρόρν επα φίσκουρ δύ μαρτύρτ εσόμ λούμουρ σαν Κυπριάνι δε σαν Ιουστίνα.